στην γραμμή μας. Είναι στη γραμμή μας. Είναι στη γραμμή μας. Είναι, άκου να, για να γίνεις λίγο μηντιάνθρωπος. Ναι, στην απέναντι μάθημα. Όχθη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτά τα κλισέ θα τα λες. Είναι ο Νίκος Μπουντούρης. Καλησπέρα τον Νίκο Μπουντούρη λοιπόν. Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Και ειδικά το Γιάννη. Πάρτα. Εντάξει, ρε φίλε, αφού σε είχε δίπλα, σε είχε, σε μεγάλωσε. Γεια σου Νικόλα, τι κάνεις. Καλά είμαι, τον έχω μεγαλώσει, είναι η αλήθεια. Τότε που ήρθε από την ελληνική επαρχία και δεν μιλούσε τη γλώσσα, τότε λες. Είχε έρθει πιτσιρικάς στον ΠΑΟΚ, και εγώ πιτσιρικάς ήμουνα, αλλά ήμουνα... Στο Βόλο τα μιλάτε καλά, ρε φίλε, δεν είναι. Στην Καρδίτσα έχουν ένα θεματάκι. Ναι. Με καταλάβαινε όμως. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει μεταπτυχιακά στην Καρδίτσα, γιατί ήμουν κοντοχωριάνος και καταλάβαινα τι λέει ο Γιάννης. Εντάξει, αυτό είναι πολύ θετικό. Είδε σκάουτινγκ ο ΠΑΟΚ τότε όμως. Ο ΠΑΟΚ δούλευε καλό σκάουτινγκ. Και με τον Ευθύμη εκεί τρίκαλα. Για να λέμε την αλήθεια, έβλεπα μια φωτογραφία από μια ομάδα τότε που ο Γιάννης ήταν μικρός. Εγώ, αν θυμάμαι καλά, στη φωτογραφία ήμουν 23-24. Ο Μπάνε που ήταν μεγάλος ήταν 27-28 και ήταν στο Γιάνκοβιτς Γιαννούλης Ρετιάς στα 18, ο Σωτήρης ο Νικολαίδης 21-22 χρονών, ο Μπαλογιάννης, ο Μαμαζιόλας 23, ο Χρήστος ο Τσέκος ήταν και αυτός 26-27 και λέω ότι αυτή η ομάδα, αν κρατιόταν μαζί με δύο καλούς ξένους για καμιά πενταετία ακόμα, δεν λέω για 10 χρόνια. Και αυτός που είχε τους ξένους, δεν νομίζω να είχε πρόβλημα. Ναι, όχι, αυτό. Ναι. Και μάλλον ο Στογιάκοβιτς, ο Γιάννης και ο Ευθύμης ο Ρετζιάς ήταν μικροί πιτσιρίκες. Ναι. Δηλαδή, αν αυτή η ομάδα, ο Μπάν ήταν μεγάλος και ήταν 27, αν αυτή η ομάδα κρατιόταν άλλα 5 χρόνια, νομίζω ότι θα είχε κάνει πολύ μεγάλα πράγματα. Ήδη πηγαίνει καλά, έτσι, σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Ήμασταν μέσα σε στόχους στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Αλλά μετά λόγω οικονομικών συνθήκων αυτή η ομάδα δεν μπορούσε να κρατήσει κάποιους παίχτες. Αν υπήρχε κάποιος που μπορούσε να κρατήσει αυτά τα παιδιά όλα μαζί, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ για άλλη μια δεκαετία θα είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και όταν ο Γιάννης, ο Ευθύμης και ο Πέτζα φτάνανε 30 χρονών, θα ερχόταν η επόμενη γενιά του Βασιλιάδη, Βασιλόπουλου, Μαυροκεφαλίδη. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτές είναι οι χρονιές. Υπήρχε μια τρομερή συνέχεια. Θεωρείς, αφού το πιάσαμε έτσι, ότι το κομβικό, η κομβική βραδιά για τον ΠΑΟΚ είναι η ήττα από την Πενετών στο Final Four του 93? Όχι. Εκεί ήταν μια γενιά πριν. Εντάξει, εγώ συμμετείχα. Ναι, δεν ήταν τα παιδιά, δεν ήταν. Ναι. Ναι, τα παιδιά δεν ήταν, αλλά τότε ο ΠΑΟΚ είχε στόχους, είχε πολύ καλό προπονητή, πολύ καλούς ξένους. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, ήταν ένα άτυχο αποτέλεσμα, αλλά από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ τις επόμενες χρονιές πήγαμε, ήταν το Κόρατς, μετά τελικούς Ευρώπης, ήταν οι πιτσιρικάδες και ο Γιάννης εκεί με τον Ευθύμη, ήταν το 95 το κύπελο, δηλαδή γενικά η ομάδα ήταν μέσα σε στόχους, παρόλο που είχε προβλήματα κάποιες φορές οικονομικά, μερικές φορές στάλινε. Εντάξει, δεν είχαν, ας πούμε, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης τότε την ευρωστία που παρουσιάσαν αργότερα οι ομάδες της Αθήνας, που τα είχαν όλα λυμμένα. Ναι, αλλά ξεκινάγαμε όμως με 3 στόχους. Ναι, έτσι. Γιατί ήταν... Για όλα, για όλα. Εντάξει, ήταν και το μέταλλο τότε που ήταν διαμορφωμένο, δηλαδή ήταν... Είχε γίνει μεγάλο κλάπο ΠΑΟΚ, εντάξει. Αυτό ακόμα το έχει. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί τότε είχαμε ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές ως ομάδα, είχαμε μια παράδοση. Υπήρχαν αξίες παικτών, έτσι, στην ομάδα, δεν ήταν απλά η νοοτροπία. Η νοοτροπία έρχεται μέσα από τους παίκτες. Υπήρχαν παίκτες πρότυπα δουλειάς, δηλαδή ο Γιάννης τους έζησε, το Σάβιτς, τον Κόρφα, τον Μπάνε. Και υπήρχε μια σοβαρότητα και πάντα ήμασταν στο στόχο και υπήρχε και η θετική πίεση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα, γέμιζε το γήπεδο. Βέβαια και η απόδοσή μας σου έκανε να έρχονται στο γήπεδο για να χαρούνε. Και όλο αυτό το μείγμα ήταν, έφερε αποτελέσματα. Αν συνεχίστηκε μέχρι
το 98 έφυγα εγώ, νομίζω και άλλη μια χρονιά. Ναι, που πήραμε το κύπελλο, ναι, το 99. Ελλάδος. Και μετά άρχισε η πτώση, παρόλο που ο ΠΑΟΚ μπήκε στην Πηλαία, ναι. Είχε πλέον δικό του γήπεδο. Εκεί θα ήταν μια καλή συγκυρία να υπάρχει μια μεγάλη οικονομική ενίσχυση, ώστε ο ΠΑΟΚ να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Εντάξει, όλα στην ιστορία έχουν τα πάνω και τα κάτω. Εγώ πάντως θεωρώ ότι από εκείνη την 8ετία, 9ετία, τέλος πάντων, πόσο ήτανε, ο ΠΑΟΚ έγινε μεγάλο κλαμπ τότε, ευρωπαϊκό, και ότι διατηρεί αυτή την αύρα. Δηλαδή, αν σήμερα εμφανιστεί κάποιος με λεφτά, ωραία, πιστεύω ότι θα βρει τον τρόπο να επιστρέψει. Εγώ, αυτή είναι η αίσθηση. Μετά τον ΠΑΟΚ έπαιξε 9 χρόνια στην ομάδα. Συνολικά όμως έπαιξα 10 χρόνια επαγγελματικά. Πήγα σε μεγάλες ομάδες, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Με τιμήσανε και τους τίμησαν, νομίζω. Είδα πώς είναι τα πράγματα. Αργότερα ήμουνα και ο συνεργάτης, υπήρξα σε αυτές τις ομάδες. Θεωρώ όμως ότι ο ΠΑΟΚ, αν ένας άνθρωπος βρισκόταν να βάλει όχι πάρα πολλά λεφτά σε σχέση, σε σύγκριση με τις ομάδες Αθήνας, μικρότερα ποσά, επειδή υπάρχει μια δυναμική πάνω, θα μπορούσε να έχει άμεσα αποτελέσματα και το όνομα του ΠΑΟΚ να ακούγεται πολύ εύκολα στην Ευρώπη. Είμαι μπασκετικός και να συγχωρήσουν οι ποδοσφαιρικοί, αλλά θεωρώ ότι το μπάσκετ πολύ πιο εύκολα θα μπορούσε να διακριθεί στην Ευρώπη και να ακουστεί το όνομα του ΠΑΟΚ πανευρωπαϊκό, όπως έχει γίνει και παλιά. Ενώ για το ποδόσφαιρο, είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να είμαι γνώστης, είναι πιο δύσκολο στο να διακριθεί σε υψηλό επίπεδο και να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ του μπάσκετ μπορεί να το κάνει πιο εύκολα. Οπότε νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να ανεβάσει το όνομα του ΠΑΟΚ ψηλά, αν επενδύσει κάποια λεφτά στο τμήμα του μπάσκετ, θα το χαρεί και ο ίδιος. Θα το χαρούν και οι παοξίδες. Νομίζω ότι και εμείς οι ποδοσφαιρικοί αυτό πιστεύουμε, ότι πιο έντονο μέταλλο έχει η ομάδα μπάσκετ. Εγώ νομίζω ότι είναι αμαρτία, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια να περιμένουμε το γήπεδο, το παλατάκι. Και μόλις τελικά έγινε, μετά από πόσα χρόνια. Ο Νίκος, πόσα γένεια έχεις πάει? Σε 3-4 έχω πάει. θυμάμαι διάφορες καταστάσεις στα γένεια. Θυμάμαι. Εντάξει, όλοι οι πολιτικοί που είχαν περάσει από τη Θεσσαλονίκη βάζανε και ένα λιθαράκι. Όλοι. Αυτή η θεμέλη δίθη παραλίγο να χτιστεί όλο το γήπεδο στο τέλος. Παραλίγο, ναι, γι' αυτό μπορεί, ξέρεις. Αλλά είναι κρίμα, ρε, δηλαδή, να μπορούσαμε με την ομάδα της, γιατί όλη η δεκαετία του 90 ήταν ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην έπαιρναμε το πρωτάθλημα ή αυτό, αλλά ήμασταν μέσα εκεί παντού, τελικούς, κύπελα, Ευρώπη. Έχω μία ένσταση για το γήπεδο μόνο. Και θα σας πω τι εννοώ. Ότι όλες οι έρευνες που έγιναν από εκεί και μετά λένε ότι οι γήπεδα που γίναν έξω από την πόλη δεν ήταν αποδοτικά. Δηλαδή, το Ελλάδα. Ότι φύγαμε, όχι πανευρωπαϊκά, το ότι φύγαμε από το κέντρο της πόλης με μια εικόνα που την είχε συνηθίσει ο κόσμος, τη διαδικασία, τη διαδρομή, ωραία, τον χώρο που βρίσκεται, τέλος πάντων, το γήπεδο, δεν ήταν προς όφελος. Σε συνδυασμό πάντα βέβαια με την πτώση της ποιότητας της ομάδας, εντάξει. Γιατί αν η ομάδα είχε μείνει σε αυτά τα επίπεδα, ίσως να μην είχε τόσο τουλάχιστον κακή εικόνα ο ΠΑΟΚ την περίοδο που είναι στο παρατάκι. Αλλά γενικά, για να το κλείσουμε, εκτιμώ και εγώ αυτό που λέει ο Νίκος, έχει απόλυτο δίκιο, ότι με λίγα λεφτά, δηλαδή ένας ΠΑΟΚ με 3-3,5 εκατομμύρια budget, θα μπορούσε να είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας λόγω τεχνογνωσίας και λόγω δυναμικής που έχει. Αυτό πιστεύω και εγώ. Απόλυτα. Συμφωνώ, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να αγκαλιάσει κάθε προσπάθεια. Εντάξει, τώρα μην ξεχνάμε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια που πλέον οι μπασκετικοί φιλάθλοι που είχαν δημιουργηθεί τότε μπορεί και να μην έρχονται στο γήπεδο. Πιο πολύ τώρα είναι ο κόσμος που αγαπάει το ποδόσφαιρο και σε κάποιες παρενθέσεις, επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει ένα μεγάλο παιχνίδι με κάποιον δυνατό αντίπαλο, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, μπορεί να γεμίσει και να γεμίσει το γήπεδο. Αλλά είναι κρίμα, γιατί θεωρώ ότι και τα παιδιά εκεί, και ο Βαγγέλης ο Γαλατσόπουλος, ξεκίνησε από την Κερκίδα, έτσι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Βαγγέλη, γυρνάγαμε από ταξίδια, από τίτλους, και ο Γιάννης σίγουρα το θυμάται, και μας σήκωνε στους ώμους του και μας πήγαινε στο αεροδρόμιο. Ο Μπάνε, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ο Τέλης, είναι εκεί παιδιά που έχουν εξηγιάνει την ομάδα, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουν αντοχές ως παράγοντες. Εγώ χαίρομαι την ομάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή φέτος ξεκίνησε
σχετικά άσχημα, γιατί κάνουν καινούριο ξεκίνημα, και όμως αντέξαν τα παιδιά και βλέπουμε τώρα ότι κερδίζουν τις εντυπώσεις. Αυτό για να το κάνει ένας προπονητής δεν μπορεί να το κάνει χωρίς στήριξη τη διοίκηση. Και είδαμε ότι ο Μπάνε και οι υπόλοιποι συνεργάτες εκεί κρατήσαν τα ενία, είχαν ψυχραιμία και τελικά δικαιώνονται, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Και πάμε στο σήμερα λοιπόν. Χθες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, εγώ δεν θα πω ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αυτό μπορεί να είναι συγκυριακό, μπορεί να είναι τέλος πάντων η ημέρα, μπορεί να είναι χίλιοι δύο παράγοντες. Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα και δεν ξέρω αν ισχύει για σένα, είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε σε όλο το παιχνίδι. Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που ξέρουμε όλοι σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, εντάξει. Ναι, από την αρχή είχε πολύ καλό ρυθμό ο ΠΑΟΚ και πήρε μια διαφορά. Έδειξε βασιστικός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είναι τυχαία ομάδα, γιατί έχει παίχτες που είναι πυγμένοι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Παίζουν μαζί χρόνια και έχουν μάθει να αντιδρούν σε άσχημες μέρες και σε άσχημες καταστάσεις. Αυτό είναι εντυπωσιακό, ότι δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή να μπει στο παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό δεν κατάφερε αυτό, δεν βρήκε πουθενά. Μετά, μετά το 8-8 τέλος πάντων, πήρε τα ενία. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Απέναντι σε αυτές τις ομάδες δεν γίνεται τυχαία, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές επιλογές και καλές επιλογές. Αν δεν παίξει ο ένας θα παίξει ο άλλος. Σε κάθε θέση έχει επιλογές. Αλλά είναι πολύ σημαντικός και για τον ΠΑΟΚ φυσικά, αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι υπάρχουν ομάδες που αντιστέκονται στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Και μου αρέσει επίσης, εννοείται, και εντάξει, εγώ φέτος ήθελα να δω πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί έχει νέα παιδιά. Έχει παιδιά έτσι που μου αρέσει να τα βλέπω να παίζουν. Πέρυσι είχαν κάνει μια καλή πορεία κάποιοι Έλληνες παίχτες. Ήθελα να δω πώς θα συνεχίσουν φέτος. Και χαίρομαι που τελικά τους βλέπουμε στο γήπεδο. Πιστεύεις ότι αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ με τους Έλληνες παίχτες, τους νεαρούς, σε συνδυασμό με έναν-δύο έμπειρους, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κορμό έτσι ώστε όταν ο ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ βρει κάποια χρήματα παραπάνω και βελτιώσει, ξέρω εγώ, την ποιότητα των Αμερικανών του, να γίνει μια ομάδα επίπεδο Ευρωλίγκας? Κοίτα, για το επίπεδο της Ευρωλίγκας είναι δύσκολη, έχει μεγάλη απόσταση. Σταύρο, δεν είναι... Εγώ ρωτάω, φίλε. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι απλά να συμμετέχει στην Ευρώπη σε κάποιο κύπελο. Δεύτερο επίπεδο είναι να συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Και τρίτο επίπεδο είναι να πλησιάζει τις 6 ομάδες που θα πάνε Final Four. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ τώρα έχει τη βάση και δεν χρειάζεται να χτυπήσει κατευθείαν ψηλά, γιατί για να χτυπήσει ψηλά πρέπει να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, πρέπει να δώσει πολλά λεφτά και πάλι δεν είναι σίγουρο. Πρέπει να επενδύσει, όπως νομίζω επενδύει σε ένα πολύ καλό προπονητή, και από εκεί πέρα να δημιουργηθεί ένας κορμός που σιγά σιγά με κάποια προσθήκη κάθε χρόνο αυτός ο κορμός θα βελτιώνεται. Σημαντικό είναι για μένα, και δεν το λέω γιατί πιστεύω μόνο στους Έλληνες, πιστεύω σε κάθε παίχτη που μπαίνει μέσα στο γήπεδο, αλλά επειδή ένας Έλληνας ξέρει την οτροπία της χώρας, μπορεί να αντιδράσει σε κάποιες καταστάσεις πιο ψύχρεμα, γιατί απλά ξέρει, τις έχει ξαναζήσει. Και δένεται και με το περιβάλλον. Θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας καλός κορμός Ελλήνων παίκτων, και από εκεί και πέρα, εντάξει, προσωπική μου γνώμη και ταπεινή, χωρίς να δεν το έχω κάνει σε ψηλό επίπεδο την προπονητική, αντί να έχεις 6 μέτριους ξένους, θα μπορείς να έχεις 3 πολύ δυνατούς που να κάνουν τη διαφορά και να βοηθάνε. Αυτό εννοούσα τους Έλληνες. Εκεί χτίζεις κορμό. Αν τώρα έχεις 6 ξένους και κάθε χρόνο, λογικό είναι, οι 4 φεύγουν, είναι δύσκολο να δημιουργήσεις κορμό. Αν δούμε δηλαδή μπασκετικά τον Παναθηναϊκό φέτος που κράτησε, έστω και ξένους παίχτες, δηλαδή τον Γκίς, τον Rivers, που είναι σοβαρά παιδιά μέσα στο γήπεδο και είναι παίχτες ομάδας, δημιουργεί ένα κορμό, έστω και δύσκολα προσπαθεί να δημιουργήσει, δηλαδή, και με ξένους κορμό παίχτες. Και με ξένους παίχτες. Ναι, τον Γκίς τώρα τι είναι ξένος, είναι ο Γκίς, 6 χρόνια παίζει. Και είναι και παιχτάρα. Ας θυμηθούμε παλιά τον Παναθηναϊκό που έκανε πορεία, είχε Έλληνες παίχτες κορμό και από εκεί και πέρα έκανε προσθήκες πολύ προσεκτικά. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Παλιότερα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Και πιο παλιά τώρα για τα προϊστορικά. Για να γίνεις μεγάλη ομάδα πρέπει να έχεις 6-7 άτομα κορμό, πλάς. Δηλαδή 7-8 και πέρα. Ίσως δεν διατύπωσα καλά εγώ την ερώτηση. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Ότι αυτός ο κορμός είναι ικανός να υποστηρίξει τέλος πάντων μια ομάδα η οποία θα έχει περισσότερα λεφτά στο μέλλον. Ναι, δεν γίνεται να αλλάξει. Πρέπει να εξελιχθούν και οι παίκτες. Δηλαδή αυτοί είναι αρή, ο Κόνιαρης, ποιοι είναι. Έχουν όμως στοιχεία παικτών. Βέβαια, έχουν στοιχεία. Αλλά να ανεβαίνουν κάθε χρόνο.
Μάλιστα, έχουν, αλλά είναι αυτό που λέει ο Γιάννης, ό,τι και να πω εγώ, ο γιος μου να είναι εκεί και να παίζει, που λέει ο λόγος, θα πρέπει να το αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι ότι αξίζει. Δηλαδή και εγώ θέλω να βλέπω αυτά τα παιδιά να παίζουν, τον Κόνιαρη, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Γκαρά που είναι εδώ από τη γειτονιά μου στα Βρυλίσια. Αυτά τα παιδιά είναι χαρά να τους βλέπουμε στο γήπεδο. Το θέμα είναι ότι σε κάθε παιχνίδι και αυτοί πρέπει να είναι τόσο δυνατοί, τόσο σοβαροί και να αποδεικνύουν και να λένε ότι είμαστε εδώ. Και αυτό δεν είναι για ένα μήνα ή δύο ή ένα χρόνο, είναι για χρόνια έτσι. Για το χθεσινό παιχνίδι πού μπορείς να σταθείς? Εντάξει, εγώ τώρα πλέον το βλέπω διαφορετικά. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό αυτό που είπαμε, ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να μπει ποτέ στο παιχνίδι. Και επίσης εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω μπάσκετ, να βλέπω παιδιά όπως είναι ο Χρυσικόπουλος, που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές, όπως είναι ο Χαραλαμπόπουλος, που επίσης έχει μπροστά του να δείξει πράγματα τι μπορεί να κάνει. Αυτά είναι παιδιά με προοπτική. Ο Κόνιαρης, ο Τσόχλας. Μου αρέσει η σοβαρότητα του Μαργαρίτη, που είναι ένα παιδί που έχει ξεκινήσει από πολύ χαμηλά, αλλά έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε ψηλό επίπεδο. Ειλικρινά αυτά τα παιδιά μου αρέσει να βλέπω. Και όταν βλέπω ΠΑΟΚ, ένας λόγος που κάθομαι και το βλέπω είναι αυτός, είναι αυτά τα παιδιά. Είπες για τον Παπαθεοδόρο ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Ανέλησε το λίγο, γιατί ο άνθρωπος έχει φάει πάρα πολύ πινελή και εδώ από τους πρώτους μήνες, όπως συνηθίζουμε άλλωστε στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα αθλήματα. Εξήγησέ μας το γιατί πιστεύεις ότι είναι καλός προπονητής ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Θα είμαι ειλικρινής και ακριβής. Mm-hmm. Θα σου πω, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι πολύ καλός προπονητής. Εγώ εδώ στην Αθήνα τον έχω ζήσει, έχουμε βρεθεί με την έννοια ότι έχει ξεκινήσει από χαμηλές κατηγορίες, είναι δουλευταράς, έχει δουλέψει από τοπικά, είναι πολλά χρόνια δηλαδή σε αυτή τη δουλειά, έχει κάνει μια πορεία μεγάλη, όχι σε υψηλό επίπεδο, σε μικρότερες κατηγορίες και έχει κατακτήσει κάποια πράγματα με την αξία του νομίζω. Από εκεί πέρα δεν είναι το θέμα αν ξέρεις μπάσκετ ή να βάλεις τους παίχτες μέσα στις γραμμές και να τους τοποθετήσεις μόνο. Αυτό μπορεί να βοηθήσουν και οι συνεργάτες σου, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου ξεφύγει κάποια λεπτομέρεια και αν σου ξεφύγει θα τη διορθώσεις. Η δυσκολία σε αυτές τις ομάδες είναι να διαχειριστείς τις συνθήκες, τον κόσμο, την κρίση, τον πενιλίκι που πες και εσύ, το κράξιμο, την αποτυχία, τη σχέση με τους παίχτες, με τον πρόεδρο, τη διοίκηση. Η δυσκολία σε αυτές τις ομάδες είναι αυτή η μεγαλύτερη. Αλλά έχει ένα μεγάλο αβαντάζ, πέρα από την προπονητική του αξία, την αγωνιστική εννοώ, είναι ότι έχει δίπλα τον Νίκο Σταυρόπουλο, τον Μπάνε, τον Βαγγέλη τον Γαλατσόπουλο, ανθρώπους που σίγουρα όταν ήρθε η κρίση του κρατήσαν το χέρι και του είπαν ήρεμα, είμαστε εδώ. Αυτό είναι μεγάλη δύναμη, να μπαίνει ας πούμε ο Μπάνε μπροστά ή ο Βαγγέλης ή ο Νίκος ας πούμε να μπαίνει και σίγουρα στις συζητήσεις τους τον έχουν από κοντά και τον βοηθάνε. Έτσι πρέπει να γίνει, γιατί είναι επιλογή τους. Ο κόσμος από την άλλη δεν μπορεί να ζητάει τον κόσμο να έχει υπομονή ή οτιδήποτε. Ο κόσμος πάει στο γήπεδο μια ώρα να ξεσκάσει, να δει την ομάδα να κερδίζει. Άμα χάσει την Ελλάδα έτσι είναι. Θα σε κράξουν, θα φωνάξουν, θα ακολουθήσει ο κόσμος. Η δυσκολία είναι στη διοίκηση. Γιατί έχει πάρει μια επιλογή και πρέπει να τη στηρίξει. Και είδαμε ότι μέχρι στιγμής που ο ΠΑΟΚ πέρασε άσχημα στην αρχή, βλέπουμε ότι δικαιώνεται από αυτό το παιχνίδι. Σε κάποια άλλη φάση θα μπορούσε να είχαν αλλάξει προπονητή και να κερδίζαν πάλι το Ολυμπιακό, επειδή θα είχε αλλάξει το κλίμα, επειδή. Αλλά δεν θα ήταν για μένα σοβαρή αντιμετώπιση. Κοίταξε. Πάμε τα τελευταία χρόνια, έχει το Σούλη πόσα χρόνια. 7. 8. Μεγάλη υπόθεση. Κοίταξε. Αυτό επόμενο που είπε ο Νίκος, ότι τον στηρίξανε ο Μπάνε, ο Νίκος, δηλαδή Σταυρόπουλος. Δεν είναι ότι είναι μόνο διοίκηση. Είναι άνθρωποι που είναι 30, τώρα πλέον 40 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Και να σε στηρίζουν αυτοί και σε πιστεύουν δεν είναι άσχετη να πεις είναι μια απλή διοίκηση. Που τα πρώτα σε πήρανε, αλλά σε πιστεύουν. Βέβαια. Εντάξει, το θέμα είναι ότι η ομάδα από εδώ και σχεδόν 2 μήνες έχει βρει τα πατήματά του. Δεν έχει τραυματισμούς που τραυματίες και... Ναι, μπήκαν όλα τα παιδιά. Μπήκαν όλα τα παιδιά, είναι γεμάτη ομάδα, γίνανε κάποιες αλλαγές. Ξέρετε, είναι πιο σοβαροί που ήρθαν τώρα οι δύο. Εντάξει. Σοβαρά παιδιά και τα δύο. Καλό είναι, καλό είναι. Καλό είναι. Τι βλέπεις, Νίκο, βασικά το αιώνιο ερώτημα που έχουμε εδώ πέρα είναι το αν μπορεί το μπάσκετ να αναπνεύσει ζώντας και με Euroleague. Δηλαδή τώρα, απ' την άλλη, βλέπεις τον Ολυμπιακό χθες και λες, έχει κάνει 2 ήττες. Έκανε και μια τρίτη.
Εκεί. Ούτως ή άλλως κλειστό συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα, ούτως ή άλλως θα πάει στο τελικό με τον Παναθηναϊκό με μειονέκτημα. Αυτό όλο δεν είναι κάπως άκομψο για όλους τους υπόλοιπους με τα κλειστά συμβόλαια? Τα συμβόλαια, επειδή το έχω ζήσει και το έχω ζήσει από μέσα, και ο Ολυμπιακός, για να το κατακτήσει αυτό ο Παναθηναϊκός, είχε μια σταθερή πορεία πολλά χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, για πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό το budget ήταν 20, 25, 30 εκατομμύρια. Και μιλάγαμε, ας πούμε, για budget στη Θεσσαλονίκη, αν υπήρχε, 500 χιλιάρικα το πολύ. Ναι. Δηλαδή αυτοί συμμετέχουν σε μια κλειστή λίγα ουσιαστικά, η οποία είναι, ο σκοπός της είναι σίγουρα αθλητικός, αλλά είναι βασικά εμπορικός, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπει η εταιρεία αυτή που υπάρχει, η Ευρωλίγκα, ας πούμε, βλέπει αν κάποιος μπορεί να το υποστηρίξει με τον κόσμο, με το γήπεδο, να αγοράσει παίχτες κάθε χρόνο, να έχει σταθερή πορεία, να μην αλλάζει διοικήσεις, να μην έχει προβλήματα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι, και βλέπουν, δεν είναι γιατί όπως το είπα, είναι εταιρεία, δεν είναι η Ευρωλίγκα. Οπότε αν δούνε ότι κάποιος είναι δυνατός χρηματοδότης, μπαίνει, βάζει για 1-2 χρόνια κάποια χρήματα, διεκδικεί, έχει το προθάλαμο που σε βάζει να συμμετέχεις, ας πούμε, στο κύπελο, που είναι ένας λίγο πιο κατώτερος θεσμός, εντάξει, σιγά σιγά θα μπορέσεις και εσύ να μπεις σε αυτή τη λίγα. Τώρα από την άλλη μεριά υπάρχει η FIBA, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ένας πόλεμος, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει το μπάσκετ, αλλά σου λέει μετρημένα τα κουκιά ότι αν έχεις λεφτά μπορείς να συμμετέχεις σε ένα κλαμπ μεγάλων ομάδων. Αλλιώς όχι. Τώρα για να το ελαφρύνουμε λίγο, το έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ. Στις κουβέντες με τον Γιαννούλη. Ωραία, άκου. Γιατί γελάζει, δηλαδή, πριν πήγε οτιδήποτε γελάζει. Ναι, ναι, γιατί ξέρει. Στις κουβέντες με τον Γιαννούλη, όταν ξέρω εγώ μιλούσαμε και κάναμε και γελάναμε, επειδή ξέρω ότι δεν είναι πιτσιρικά, όταν ήταν όντως, θα θέλαν όλοι να το βαρέσουν. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση, εντάξει. Είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε τώρα από τον Καναδά μετά από την Καρδίτσα. Ο πρώτος Καναδοκαρδιτσιώτης. Δεν υπάρχει άλλος, να ξέρεις, το ψάξαμε. Ωραία. Ναι. Και λέω, ρε φίλε, όταν ήσουν μικρός, πέρασε κοπανούσανε. Ωραία. Και του ρωτάω, το ξύλο το πιο πολύ από ποιον το έφαγες? Και περιμένω να μου πει ο Τσέκος, ο, ξέρω εγώ, Μπάνε, που Μπάνε τι να βαρέσει, βαριόταν. Οποιονδήποτε άλλο. Και μου λέει, ο Μπουντούρης. Και λέω, είναι δυνατόν, ρε φίλε? Πραγματικά. Εκείνο το έρεμο παιδί. Εκείνο, ναι, το παιδί που όλες οι πεθερές θέλαν για γαμπρό. Η χαρά της πεθεράς, όντως έτσι φαινόταν στον έξω κόσμο. Ωραία. Είναι αλήθεια ή το λέει τώρα για να σε σπηλώσει? Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγα χρόνια μεγαλύτερος από το Γιάννη, τον Ευθύμη και τον Μπετζά. Εκεί είχα το ρόλο κυρίως του μεσάζοντα, να μεταφράζω, αλλά να μεταφράζω δηλαδή τα μηνύματα από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους. Στα ελληνικά κιόλας. Αλλά όταν δεν καταλαβαίναν από τη μετάφραση, πέρναγα, ξέρεις, στο μπούλινγκ. Δεν υπήρχε, γιατί στο μπούλινγκ, δηλαδή μετά από 2-3 κουβέντες, αν δεν καταλαβαίναν, έπρεπε να καταλάβουν αλλιώς. Εντάξει, το ξέρει και ο Γιάννης, εγώ γεννήμα κι εγώ μικρός, αλλά ένιωθα έτσι την ανάγκη σαν να λειτουργώ σαν μεγαλύτερος αδερφός τους. Και πολλές φορές, το θυμάται ο Γιάννης, μια φορά είχε μιλήσει ο Ντούντα και υπερασπίστηκα τον Γιάννη και μου λέει, τι είσαι εσύ δικηγόρος του? Το θυμάσαι, Γιάννη, αυτό? Ναι, δεν το θυμάμαι, που μου φύγαν σταγόνες. Άκουνα εδώ, είμαστε στο τραπέζι στο Μπόρμιο, προετοιμασία. Ναι, θυμάμαι που πηγαίνατε εκεί πέρα. Ναι. Και κάνουμε προετοιμασία και μεταξύ καθόμαστε ακριβώς απέναντι από τον Ιφκοβιτς. Ναι. Τα τραπέζια μας. Και κάποια στιγμή έχω φάει εγώ και έχω λίγο γύρι. Και αρχίζει και με φωνάζει. Κατεβάζω εγώ τα μούτρα και λέω, συγγνώμη. Αλλά μου λέω, αυτό συγγνώμη. Ναι, θυμάσαι, Νίκο, που λέει, τι είπες? Το τι είπες, ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Κοκκίνησε και τέτοιο. Κοκκίνησε και πετάει το Νίκος και λέει, όχι, coach, λείπε, συγγνώμη, ο νεαρός. Ο οποίος Μπουντούρης ήταν 21 χρονών, το 22 εγώ. Και αρχίζει και πυρηλικιάζει τον Μπουντούρη. Ναι, και δεν πετάγεσαι. Αλλά όχι, εντάξει. Εντάξει, ο coach Ιφκοβιτς είχε ένα τρόπο πολύ αυστηρό, θεωρώ δίκαιο, αλλά ήταν αυστηρός και μας έβαλε σε κάποιες γραμμές
που τότε μπορεί να πιεζόμασταν λίγο. Δηλαδή υπήρχε, ήμασταν όλοι σφιγμένοι για το πώς θα κοιτάξουμε, όχι τι θα πούμε, πώς θα κοιτάξουμε. Δεν μιλάγαμε. Ναι. Δεν περπατάγαμε. Το να μην μιλάς ήταν η καλύτερη λύση. Δηλαδή. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Δεν περπατάγαμε, τρέχαμε δηλαδή. Ωραία. Jogging. Να το πάμε λίγο αλλιώς. Τι είναι καλύτερο, να έχεις τον προσιτό προπονητή ή τον Ιβκοβιτς? Αυτόν που σου ανοίγει την πόρτα του γραφείου ή αυτόν που δεν την ανοίγει εν τέλει? Κοίτα, θα σου πω κάτι, γιατί τώρα αυτά που είχα μάθει εκεί θα κάνω στα παιδιά εδώ που έχω στα βελίσια. Θεωρώ ότι το στυλ ήταν ως εξής. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός στη διαδικασία. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός στην προπόνηση. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός στη συμπεριφορά. Αλλά όταν σε έβαζε μέσα στο παιχνίδι, εγώ τον έζησα πιο πολύ γιατί ο Γιάννης ήταν μικρότερος, σε έπιανε από τον νόμο και σου έλεγε να σου πω, εγώ είμαι εδώ, εγώ παίρνω την ευθύνη, θα μπεις μέσα να παίξεις, μη σε νοιάζει τίποτα, εγώ είμαι εδώ να σε στηρίξω. Σε είχε στην πίεση σε όλη τη διαδικασία, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, του χρόνου, της προπόνησης, αλλά όταν έμπαινε στο παιχνίδι μέσα, ήταν αυτός για να σε προστατεύσει και να σε καθοδηγήσει. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο μοντέλο. Να μπορείς δηλαδή να έχει ένα πιεστικός παίκτης σου, αλλά όταν βγούνε στο να κρυθούν στο παιχνίδι και σε αυτά, να σε στηρίζει και να λέει ότι είναι δική μου επιλογή και τον στηρίζω και τον πιστεύω. Γι' αυτό παίζουμε και πέρα. Όλοι οι παίκτες του παίζανε για αυτόν. Είναι η σχολή, είναι η Σέρβη, είναι λίγο... Όχι ότι είναι η Σέρβη, δηλαδή με τη στήριξη, με αυτό που λέω, δηλαδή ήξερες ότι και λάθος να κάνω, θα το ξέρει ο κότσο ότι θα κάνω λάθος, να με καλύψει. Αυτό το είδος προπονητή είναι και εμένα η μεγαλύτερη μου προσφυγή, καλύψουρα ο Σάντος, εντάξει. Ναι. Δεν σε άφηνε να ανασάνεις στη διάρκεια της εβδομάδας. Εδώ μιλάμε για... Ναι. Κρυβόμασταν να μην περάσουμε μπροστά του. Ναι. Τον δηλαδή τον αφήναμε να περάσει, τι να σου πω, να μην μας δει. Γιατί να μας πει τι κάνετε εσείς, χωρίς να λέει τίποτα. Μόνο που υπάρχουμε μπροστά του, να. Αναπνέουμε, αναπνέουμε. Αυτό ήταν ο χειρότερος. Ο πιο σκληρός που είχατε. Ο πιο σκληρός στον κουκλάκι. Νίκο στον κουκ. Τον κυνηγούσε. Ο Γιώργος ο κουκλάκι ήταν... Είχε και μούτρα να τον κυνηγάει προπονητής τώρα, παιδιά. Εγώ όπως θυμάμαι τον κουκλάκι. Και εγώ αν ήμουν προπονητής θα τον κυνηγούσα, να ξέρετε. Συγγνώμη, πριν πεις Νίκο μισό λεπτό. Φαντάσου έχεις τον Νίκο με τους προπονητή και είχε μηχανή Αφρικά. Τι είχε? Είχε, ναι, που απαγορευόταν. Φαντάσου έχεις προπονητή τώρα τον Νίκο και οδηγάς μηχανή. Θα σε σκοτώσει, δεν την γλιτώνεις. Εντάξει, δεν είχε άλλο μεταφορικό μέσα. το χειρότερο είναι ότι είχε πάρει και εμένα μια φορά και μας είδε καβάλα ο... πάντα τότε γίνεται στραβή, δεν τα ξέρεις. Πάντα. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Απαγορεύεται οι αθλητές να είναι σε μηχανές, εντάξει. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού, εντάξει. Παντού. Γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Και του φώναζε, του λέει καλά εσύ, αλλά πήρες και το παιδί πάνω, το παιδί ήμουν εγώ. Το παιδί. Πήρες και το παιδί πάνω να το σκοτώσεις. Φώναζε. Εντάξει, έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές. Μεγάλες στιγμές, έτσι. Αυτά όλα τα περιστατικά είναι ανάμεσα σε τίτλους Ευρώπης, πρωταθλήματα Ελλάδος. Και αυτός ο άνθρωπος και άλλοι προπονητές φυσικά που είχαμε εκεί στο ΠΑΟΚ μας δείξαν τον δρόμο πώς μπορεί να γίνει μια μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό είπα πριν ότι η Δίκης πρέπει να επενδύσει σε ένα πολύ καλό προπονητή και να τον ακούει και να πάνε μπροστά όλοι μαζί. Θεσσαλονίκη ανεβαίνεις καθόλου ή έχεις μείνει στα Βρυλίσια? Τώρα είμαι συνέχεια μέσα στα γήπεδα. Δεν έχω χρόνο να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ο Νίκος, έχεις την ομάδα εκεί πέρα, προπονείς τα παιδιά και... Πες μας λίγο. Έχω, ουσιαστικά, τυπικά είμαι πρόεδρος σε μια ομάδα, ουσιαστικά όμως είμαι προπονητής. Απλά έγινα πρόεδρος για να μην απολύσει κανείς. μόνο έτσι, Νίκο. Είμαστε, μόνο έτσι. Είμαστε 6-7 προπονητές. Έχουμε 350 παιδιά. Και όλος τυχαίως έχουμε αρκετά παιδάκια, δηλαδή σε καλό επίπεδο από κάτω ανεβαίνουν παιδιά, έχουμε βγάλει παιδιά. Και όλος τυχαίως η ομάδα φοράει ασπρόμαυρα. Καλή επιλογή. Πολύ καλή. Μέσα στα Βρυλίσια. Πολύ καλή, πολύ καλή. Νίκο, τι να πω. Γυμναστικός Ύλος Βρυλίσια.
Αν ποτέ ανέβεις, βρεις το χρόνο, εδώ η πόρτα το στούντιο είναι ανοιχτή, να δεις τον Γιαννούλη να κάνει εκπομπή, δηλαδή μια συγκινητική στιγμή. Πριν πήγε να σπάσει το γονατό του, όπως πήγε να κάτσει, δεν βολεύει. Με κάνουνε μπούλινγκ, με βάζουν, σηκώνουν τις καρέκλες, νίκουν όλοι κοντοί εδώ μέσα. Το γραφείο. 1,5 μέτρο είναι ο καθένας. Να πω κάτι, ναι. Να πω κάτι και για τον Γιάννη, γιατί με το Γιάννη εγώ τον αγαπάω ιδιαίτερα και τους άλλους συμπαίκτες, αλλά τον Γιάννη ιδιαίτερα, γιατί είναι ίσως το καλύτερο παιδί που γνώρισα στον ΠΑΟΚ. Και πολλές φορές πλήρωνε τον αυθορμητισμό του, γιατί μπορεί εμείς να κάναμε μια σκανδαλιά και να μην το καταλάβαινε κανείς. Ο Γιάννης το καταλαβαίναν όλοι. Φαινόμουνα γι' αυτό. Αλλά είναι από τα καλύτερα παιδιά και αυτός και η οικογένειά του. Και δεν είναι τυχαίο ότι πραγματικά τότε το λέω και πόσες φορές το σκέφτομαι. Θα ήθελα να ήμασταν για πολλά χρόνια συμπαίκτες με τον Γιάννη, τον Ευθύμη, τον Μπέτζα, τον Πάνε, γιατί ήταν πολύ ωραίες στιγμές. Ερχόντουσαν από κάτω οι πιτσιρικάδες αυτοί και θα δίνανε μεγάλες στιγμές στον ΠΑΟΚ. Κληθήκανε, θυμάμαι τότε Γιάννη, το 95 ήσουν 19, έτσι. Ναι. Και έπαιζες τελικό, στη Βιτόρια παίζαμε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αυτά δεν γίνονται εύκολα από 19 χρόνους. Και λέω ότι κάπου αδικήθηκε αυτή η γενιά σε σχέση με το ΠΑΟΚ. Όλοι σχεδόν ανοίξαμε τα φτερά μας, παίξαμε και σε άλλες ομάδες, διακριθήκαμε. Εκεί έπρεπε να εμφανιστεί η διοίκηση και με έναν τρόπο να κλείσει με πενταετή, εξαετή συμβόλαια, που τότε που υπήρχαν αυτά. Ναι. Αυτό ήταν δύσκολο όμως. Το Μπέτζα πώς θα το κρατήσεις, το Ρετζιά πώς, δηλαδή... Το Ρετζιά, άντε πες ο Μπέτζα, ήταν... Εντάξει. Τον έβλεπες, ήταν και Σέρβος, τα μούτρα. Ήταν, εντάξει. Το θέμα είναι όμως αυτό που λέει ο Γιάννης, αν υπήρχε, εντάξει, δυστυχώς το χρήμα τότε σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί, εντάξει, προσπάθεια κάναν οι άνθρωποι να μην... Ναι, ναι, δεν λέω, και εγώ δεν το λέω. Αλλά ήταν και μεγάλα τα μεγέθη τα αγωνιστικά, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορούσε εύκολα να κρατήσει αυτά τα μεγέθη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια και αποδείχτηκε στην πράξη. Εντάξει, τώρα ας ελπίζουμε ότι έρχονται οι νέες γενιές που είναι... να είναι δυνατές, να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να πάει ψηλά. Γιατί εντάξει, τα 9 χρόνια που έχω παίξει εγώ εκεί είναι και η πρώτη ομάδα που αγωνίστηκα. Αλλά ήταν πολλά τα χρόνια και ζήσαμε και τις πιο τρυφερές ηλικίες. Θυμάμαι όταν σε ανακοινώσαμε από το Βόλο. Δηλαδή ανακοινώνουμε τώρα ένα παιδί που δεν τον ξέρει κανείς μας. Ήσουν εθνική νέων, δεν ήσουν τότε. Αν θυμάμαι καλά. Εθνική εφήβων. Και υπήρχε τέτοιο ενθουσιασμό που πήραμε παίχτη στο μπάσκετ, γιατί με τον μπάσκετ ασχολούμασταν τότε. Τι να κάνουμε. Το θυμάμαι σαν χθες. Σπορ του Βορρά, όπου ντύνε στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πραγματικά ήταν εξαιρετική κουβέντα. Να ξέρεις ότι είσαι τυχερός που έχει τον Γιάννη κοντά σου. Εγώ έκανα το σκάουτινγκ. Το μαθαίνω. Εγώ έκανα το σκάουτινγκ. Πράγματα εδώ. Και εγώ του μαθαίνω πράγματα, αλλά μέχρι και site έκανε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Γιάννης είναι. Είναι εν δυνάμει ο καλύτερος φίλος σου, να ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Εύχομαι να είστε καλά. Πάντα θα είμαστε καλά και εσύ το ίδιο. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε στον επόμενο αγώνα των βετεράνων, που σήμερα έμαθα και πότε είναι, 31 Ιανουαρίου. Επήρε ο κουμπάρος σου σήμερα τηλέφωνο και μου το είπε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Bye. Ήταν ο Νίκος ο Μπουντούρης, κατέκτησε κύπελο κυπελούχων με τον ΠΑΟΚ, κόρατς με τον ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω έχει και Ευρωλίγκα. Εγώ μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Α, για τον ΠΑΟΚ. Ευρωλίγκα νομίζω έχει με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Είναι μέσα σε σημαντικότερα μπασκετικά γεγονότα της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Σε όλα. Κυρίως και είναι και στην ΑΝΤ, όπου δεν του δίνει την μπάλα ο κολλητός σου. Ωραία, ναι, που έκανε την μπάσα ο κολλητός σου. Ο κολλητός σου εκεί δεν του έδωσε την μπάλα όπως έπρεπε. Ο οποίος κολλητός σου πήδηξε, γιατί τα έχω δει. Πολύ ψηλά, φίλε. Αδερφέ, πρέπει να πήδηξε ένα μέτρο επιτόπιο άλμα για να κόψει τον Ρίκι Μπράουν. Και ο άλλος, φίλε, που τι. Και ο άλλος την πάρει. Δεν ήταν μακριά όμως, φίλε. Ήταν στα 3 μέτρα ήταν. Ναι, αλλά δύσκολο σου. Ξένος δεν ήταν. Το έβαλε. Τέλος πάντων. Πάμε στους χορηγούς. Χορηγοί, ο το καλογεράς. Σύγχρονο συνεργείο
τα πάντα για το αυτοκίνητό σας, otokalogeras.gr, για να δείτε τα τρία καταστήματα που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, να δείτε τι προσφορές υπάρχουν. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας είναι στην otokalogeras. Spa Privé, Κολέτη 24, 530-580, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, μασάζ, τα πάντα. BigShoes.gr, αν θέλετε μεγάλα νούμερα, πήρα κάτι μάξι. Να σου πω, έχει ναι. κανένα κονέ στην ΑΕΚ. 20 χρόνια φορά. Ναι, ωραία, περίμενε λίγο. Έχω αυτή τη στιγμή συμπλούσα 50 ζευγάρια Nike Air Max. Και οι πεταμένοι δεν μου έχουν πάρει ένα. Ένα δώρο. Ένα. Ένα ρε. Τα παπούτσια Γιάννη 15 φορέ. Να φορέσω Γιάννη 15, βρε. Παπούτσια με το όνομά μου είχαμε, βρε. Άντε, βρε. Καγκάρι τώρα. Να φορέσω Γιάννη 15. Σε έχω φίλο στο Instagram, Γιάννη. Τι είναι, σαν το τεντέν και έτσι. Ε, έτσι το κάνει. Έτσι μου το κάνανε. Α, ο image maker. Όχι, ένας προπονητής με φώναξε πρώτα έτσι. Τζιάν, Τζιάν. Πάμε λοιπόν, BigShoes.gr ναι. Και μαλλιάς, Μακρυγιάννη 46, ανδρικές κωμώσεις για να βλέπεστε.